Τρίτη διαδοχική και πλέον εκοφαντική νίκη του ΠΑΟΚ που διέλυσε με 4-1 στην Τούμπα τον Παναθηναϊκό για την ένατη αγωνιστική των play-off, πέρασε πρώτος και έγινε το αφεντικό για την κατάκτηση του φετινού τίτλου. Σε συνδυασμό με την ήττα της ΑΕΚ στο Καρεσκάκης από τον Ολυμπιακό με 2-0, οι Θεσσαλονίκοι στέλνουν νίκη στο Βικελίδης επί του μεγάλου τους αντιπάλου Άρη ή να μην κερδίσει η Ένωση τη Λαμία στην ΟΠΑΠ Αρίνα για να κατακτήσουν το 4ο πρωτάθλημα στην ιστορία τους. Η ΑΕΚ με τη σειρά της θέλει μόνο νίκη απέναντι στην Λαμία και ταυτόχρονα απώλεια του ΠΑΟΚ στο Βικελίδης, της αρκή και η ισοπαλία στην έδρα του Άρη αφού υπερτερεί του ΠΑΟΚ στην ισοβαθμία. Με μια πάντως σημαντική απώλεια θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ στο μεγάλο αγώνα της Κυριακής με τον Άρη. Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης συμπλήρωσε κάρτες στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό και αυτομάτως θα εκτίσει την ποινή στο αμέσως προσεχές παιχνίδι που είναι το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Να σημειώσουμε ότι ο ΠΑΟΚ φέτος δεν έχει κερδίσει τον Άρη. Έχει 2 ήττες και στο Βικελίδης και στην Τούμπα και 1 ισοπαλία στην Τούμπα. Ξέρετε πολύ καλά ότι μέσα στη ζώνη υπάρχουν καλές και κακές στιγμές. Στιγμές τις οποίες, αν τις διαχειριστείς όπως πρέπει, θα υπάρξει η εξέλιξη. Σε αυτή τη σεζόν είχαμε κάποιες κακές στιγμές, κάποιες φανταστικές στιγμές. Σε κάθε περίπτωση όμως ήταν στιγμές από τις οποίες βγάλαμε μία αντίδραση. Νομίζω πως η ομάδα βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε μία πάρα πολύ καλή κατάσταση. Έχει μία πάρα πολύ καλή στάση μέσα στο γήπεδο. Έχει ταπεινότητα, έχει ένα πολύ μεγάλο κίνητρο και νομίζω πως είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό που μένει να κάνουμε είναι αυτές τις 3 μέρες που μένουν να προετοιμάσουμε το παιχνίδι με τον τρόπο τον οποίο θέλουμε για να μπορέσουμε να κερδίσουμε και το επόμενο παιχνίδι. Με τον Κουλιεράκη, τόσο εγώ όσο και η βοηθή μου, έχουμε την λογική να έχουμε όλους τους παίχτες έτοιμους, ζεστούς σε εισαγωγικά. Είναι κομμάτι του ποδοσφαίρου αυτές οι ποινές οι οποίες έρχονται, οπότε ο καθένας θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος, γιατί μπορεί να υπάρχουν στιγμές στις οποίες θα παίξει κάποιος κάποια παιχνίδια, αλλά σε κάποια άλλα δεν θα βρίσκεται. Έτσι είναι και, και η λογική του rotation μέσα στην χρονιά. Οπότε ο παίκτης ο οποίος θα κληθεί να αντικαταστήσει τον Κουλιεράκη θα πρέπει να είναι έτοιμος σε ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι, αλλά θα μπορούσε να είναι και μια άλλη περίσταση όπως συνέβη πολλές φορές μέσα στη χρονιά. Δεν αλλάζει κάτι. Οι κανόνες του παιχνιδιού είναι αυτοί. Εάν η ΑΕΚ είχε κερδίσει απέναντί μας, τότε θα ήταν πρωταθλήτρια. Αν ο Παναθηναϊκός είχε κάνει άλλα αποτελέσματα, θα μιλούσαμε τελείως διαφορετικά. Όπως είπαμε και πριν, το ποδόσφαιρο είναι στιγμές, είναι διαφορετικές καταστάσεις. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που έχω να πω εγώ είναι ότι σήμερα εξασφαλίσαμε και τη δεύτερη θέση και μαθηματικά. Έχουμε φτάσει σε έναν προημιτελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης αυτή τη σεζόν. Μια φανταστική σεζόν για μας. Επαναλαμβάνω να το λέω συνεχώς. Σε μια χρονιά στην οποία κανένας δεν πίστευε ότι μπορεί να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Έχουμε αντιμετωπίσει πάρα πολύ καλές ομάδες, πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, πολύ δύσκολα παιχνίδια και έχουμε καταφέρει να κερδίσουμε και να βρεθούμε πάνω από όλους αυτούς. Και σήμερα μιλάμε για 3 μέρες πριν το τέλος, 15 Μαΐου, ότι βρισκόμαστε σε αυτήν την θέση. Σε κάθε περίπτωση είναι κάτι φανταστικό και το έχουμε πει. Αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να κρατήσουμε αυτή την ισορροπία και την αποφασιστικότητα μέχρι το τέλος. Και η δεύτερη ερώτηση, Νίκο. Τον ξέρω πολύ καλά, τον Αντρέ, ένας από τους πιο σημαντικούς ποδοσφαιριστές που έχουν αγωνιστεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο γενικότερα. Δυστυχώς, ο χρόνος προχωράει για όλους μας, οπότε όλοι οι άνθρωποι μεγαλώνουν. Το πιο σημαντικό είναι ο ίδιος να νιώθει την αυτοπεποίθηση την οποία χρειάζεται για να μπορεί να μπαίνει στο γήπεδο με την απόλυτη θέληση και με σκοπό να δίνει ό,τι μπορεί. Είναι ένας φανταστικός χαρακτήρας, ένας φανταστικός παίκτης επίσης. Θα ήθελα να σας πω ιστορίες, αλλά νομίζω πως το πιο σημαντικό είναι να κρατήσουμε τη συγκέντρωση και την ισορροπία έχοντας ένα παιχνίδι την Κυριακή και όντας πρώτοι, έχοντας τα πράγματα στα πόδια μας, καταφέροντας να κερδίσουμε έναν τίτλο που, όπως είπα, θα είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός τίτλος, τόσο για τον κόσμο, για τους παίχτες, για την διοίκηση, για τον μεγαλομέτοχο της ομάδας. Βρισκόμαστε σε ένα σημείο στο οποίο έχουμε ένα πολύ ισχυρό κίνητρο μετά από αυτή την
περίοδο στην οποία βρισκόμαστε, αλλά παρόλα αυτά θα πρέπει να μείνουμε απόλυτα συγκεντρωμένοι για να μπορέσουμε να πετύχουμε το στόχο μας. Έχω εξηγήσει πολλές φορές, ενδεχομένως να μην βρισκόσασταν εδώ. Το σημερινό παιχνίδι ήταν το 57ο, το οποίο παίξαμε μέσα στην σεζόν. Μια σεζόν η οποία έχει ρουφήξει ουσιαστικά πάρα πολύ ενέργεια, με πολλά παιχνίδια μεγάλης έντασης. Είναι φυσιολογικό να υπάρχει κάποια κακή απόδοση μέσα σε αυτή την περίοδο. Βρισκόμασταν στα play-off, παιχνίδια με πάρα πολύ μεγάλη ένταση. 4 ευρωπαϊκά παιχνίδια τα οποία επίσης ρούφηξαν πάρα πολύ μεγάλη ενέργεια, όπως τα παιχνίδια με την Dinamo Zagreb και την Club Brugge. Κανένας δεν γνωρίζει ενδεχομένως την κατάσταση στην οποία βρεθήκαμε πριν από τα παιχνίδια με την Club Brugge, με την ίωση η οποία υπήρχε στην ομάδα. Σε δύο παιχνίδια τα οποία ήταν πολύ μεγάλων απαιτήσεων και απέναντι σε μια ομάδα που είναι συνηθισμένη να παίζει και μας έκανε να τρέξουμε κάτι το οποίο δεν ήμασταν πάρα πολύ συνηθισμένοι, έχοντας περισσότερο εμείς την κατοχή της μπάλας. Και από εκεί πέρα ήρθε και το παιχνίδι με τη Λαμία. Δεν έκανα κάτι τρομερό. Μετά το παιχνίδι με τη Λαμία, αυτό που έκανα ουσιαστικά ήταν να δείξω στους παίκτες το τι έχουν καταφέρει μέχρι εκείνη τη στιγμή και το τι υπάρχει γενικότερα μπροστά μας. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουν το τι υπήρχε. Τι ρίσκο υπήρχε να χάσουμε σε εκείνη την φάση, οπότε οι ποδοσφαιριστές το κατάλαβαν, έδωσαν υπόσχεση στον εαυτό τους και ότι θα πάμε παιχνίδι με παιχνίδι με τον, και έτσι χτίσαμε έναν ενθουσιασμό, μια ενέργεια, έτσι ώστε να καταφέρουμε να πετύχουμε τον στόχο τον οποίο θέλουμε να πετύχουμε. Ξέραμε για το δύσκολο πρόγραμμα της ΑΕΚ και το ότι θα έχει ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Εμείς είχαμε τελειώσει με όλα ουσιαστικά τα ντέρμπι εκτός έδρας στην Αθήνα και από εκεί πέρα είπαμε ότι θα πάμε παιχνίδι με παιχνίδι για να μπορέσουμε να καταφέρουμε τον στόχο μας. Κακές περιόδους έχουν πολλές ομάδες, όπως είχε και η ΑΕΚ, είχε και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Το σημαντικό είναι να καταφέρνεις να αντιδράσεις και να θέλεις να αντιδράσεις την στιγμή την οποία σου δίνεται η δυνατότητα. Ακόμα και αν το χρονικό περιθώριο είναι πάρα πολύ μικρό, το σημαντικό είναι να θες και να αντιδράσεις στο τέλος. Η αλήθεια είναι ότι μετά τον αποκλεισμό είχαμε 2 εβδομάδες για να δουλέψουμε και να φρεσκαριστούμε. Μας έλειψε ουσιαστικά να παίξουμε τον ημιτελικό. Ήταν κάτι που μας έδωσε ενέργεια. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι μέσα στην χρονιά υπάρχουν προβλήματα κάθε μέρα με τους ποδοσφαιριστές, μικρά, μεγάλα. Δημιουργούνται οι σχέσεις, υπάρχουν θέματα διαχείρισης. Το πιο σημαντικό για μας ήταν ότι οι ποδοσφαιριστές για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα υπήρξε μια αναλλαγή στο rotation, οπότε όλοι είχαν χρόνο συμμετοχής και δημιουργήθηκε και γενικότερα ένας πολύ ισχυρός δεσμός μεταξύ τους. Από εκεί και πέρα, νομίζω πως τώρα, φτάνοντας στο τέλος της σεζόν, τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα. Ακόμα και η κυρία από την κουζίνα, η κυρία Μόρφη στη Μεσήμβρια, είναι και αυτή μέσα στο στόχο και πραγματικά προσιλωμένη σε αυτό που θέλουμε να πετύχουμε. Οπότε, σε αυτό το χρονικό σημείο, η διαχείριση είναι πολύ πιο εύκολη, γιατί όλοι καταλαβαίνουν τη σημαντικότητα της κατάστασης.